Καλησπέρα κύριε Πιπεριά, καλή χρονιά, με υγεία. Καλησπέρα κύριε Τζιμιδάκη. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους τους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, πάμε λίγο να αναφερθούμε σε αυτό το θέμα. Λίγες μέρες πριν, από ό,τι φαίνεται, υπήρξε αυτή η ερώτηση. Χθες υπήρξε και αυτή η τοποθέτηση από τον Δήμαρχο. Για το αν μπορεί ενδεχομένως από πλευράς του και ο κύριος Χίτας το διαρωτήθηκε στη Βουλή να γίνει φοιτητική εστία το παλιό νοσοκομείο, μια πρόταση και της ελληνικής λύσης, έτσι. Ναι, βεβαίως. Κύριε Ατζημιδάκη, η ελληνική λύση είναι από το πιο δραστήριο κόμμα αυτή τη στιγμή μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και σας το λέω αυτό γιατί. Γιατί η ελληνική λύση αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει τις 10.000 ερωτήσεις μέσα στη Βουλή. Όταν το δεύτερο κόμμα που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι περίπου στις 7.000. Και καταλαβαίνετε ότι με 10 βουλευτές και με 3,7 που πήραμε στις προηγούμενες εκλογές, είναι τεράστιο το έργο που προσφέρει η ελληνική λύση στον κοινοβουλευτικό έλεγχο που γίνεται μέσα στη Βουλή. Θέλω να σας ενημερώσω, όπως είπα, ότι η ελληνική λύση είναι πρώτη σε ερωτήσεις στο ελληνικό κοινοβούλιο. Όπως επίσης πρώτος είναι ο πρόεδρός μας σε ομιλίες μέσα στο κοινοβούλιο. Όπως επίσης οι βουλευτές μας είναι πρώτοι σε παρουσία μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και σε εργατόρες. Και επίσης είμαστε πρώτοι και σε προτάσεις που έχουν κατατεθεί στο ελληνικό κοινοβούλιο. Είμαστε άνθρωποι που προερχόμαστε από τον ιδιωτικό τομέα, από το σκληρό ιδιωτικό τομέα. Σκληρά εργαζόμενοι και ο πρόεδρός μας και οι περισσότεροι από εμάς. Οπότε ξέρουμε τι θα πει εργασία και παρότι δουλεύουμε σκληρά επειδή είμαστε επιχειρηματίες οι περισσότεροι μας, στον χρόνο που βρίσκουμε τα κάνουμε αυτά και βλέπετε ότι πρωτοπορούμε κιόλας. Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο η ελληνική λύση έκανε όπως δεκάδες άλλες ερωτήσεις. Έχω κάνει εγώ από εδώ από τον ομό Καβάλας γύρω στις 70-80 ερωτήσεις στη Βουλή για διάφορα θέματα που απασχολούν τον ομό μας. Όπου και μία από όλες αυτές μέσω του βουλευτή μας του κυρίου Χίτα που κατατέθηκε είναι και για το κάτω του νοσοκομείου, που για μένα είναι απαράδεκτο ένα τέτοιο κτίριο που θα μπορούσε να συμβάλλει και στην τοπική οικονομία και, και συνολικά σε διάφορα κοινωνικά θέματα και προβλήματα που προκύπτουν, επειδή ξέρουμε ότι η Καβάλα με τα ΤΕΗ που υπάρχει δεν υπάρχουν οι κατάλληλες και αυτές που χρειάζονται οι θέσεις για να οι φοιτητικές εστίες, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και να δώσει 300 εστίες, ούτως ώστε κάποια παιδιά που είναι φτωχά, από φτωχές οικογένειες και δεν έχουν τη δυνατότητα οι γονείς τους να τους νοικιάσουν σπίτια στην Καβάλα, θα μπορούσαν να πηγαίνουν εκεί και να βρίσκονται εδώ, από το να τα παρατάνε ή να μην έρχονται καθόλου να σπουδάσουν στην Καβάλα, ή να μην νοικιάζουν καθόλου σπίτια και να βρίσκονται στις πόλεις τους και να έρχονται εδώ να γράφουν εξετάσεις και να φεύγουν πίσω. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ σημαντική κίνηση και θα έπρεπε όλα τα κόμματα να βάλουν πλάτη τους ώστε να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο. Όπως θέλω να συνημερώσω ότι έχουν γίνει ερωτήσεις από εμάς εδώ πέρα για την αξιοποίηση για τα λουτρά ελευθερών. Έχουμε κάνει ερωτήσεις για τη σύνδεση Νέας Περάμπου με Εντιθάσο. Έχουμε κάνει ερωτήσεις για το χιονοδρομικό κέντρο του Παγκαίου. Έχουμε κάνει ερωτήσεις για τα νερά του Μαρμαρά που ρίχνουν 12 χωριά τα λίμματά τους μέσα στο ποτάμι και δυστυχώς υδροδοτούνται από το ίδιο σημείο με αποτέλεσμα να πίνουν καρκίνο όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό συμβαίνει από το Χρυσόκαστρο μέχρι τη Μουσθένη. Τα χωριά που είναι στους πρόποδες του Συμβόλου και του Παγκαίου Όρους. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Περιά, πρωτού συνεχίσετε, ας μείνουμε λίγο στο παλιό νοσοκομείο. Θα σας ρωτήσω λίγο για το θέμα, τι έχει καταφέρει μέχρι στιγμής η ελληνική λύση. Αλλά για το παλιό νοσοκομείο και από τα όσα ανακοίνωσε χθες ο Δήμαρχος, είστε αντίθετος εσείς από ό,τι καταλαβαίνω με την πρόταση του επενδυτή. Επιθυμεί η ελληνική λύση να γίνει φοιτητική εστία, από ό,τι κατάλαβα. Βέβαια, εμείς έχουμε κάνει πρόταση να δοθεί το κτίριο αυτό στο Υπουργείο Παιδείας. Και το Υπουργείο Παιδείας μετά με κάποιο τρόπο να το αξιοποιήσει και να γίνουν φοιτητικές εστίες. Μάλιστα. Όλο αυτό το κτίριο. Όμως επίσης θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και τα παλιά δικαστήρια, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και το πάνω του νοσοκομείου του Σανατόριου και ένα σωρό άλλα κτίρια που είναι παρατημένα δυστυχώς στο έλεος τους.
Μάλιστα. Αυτό δυστυχώς το βλέπουμε. Όντως, άρα εσείς προτείνετε αυτή τη λύση σε σχέση και με αυτά τα οποία ακούστηκαν χθες από πλευράς του Δημάρχου. Μια διαφορετική ενδεχομένως προσέγγιση. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Τώρα, επειδή αναφερθήκατε σε κάποια ζητήματα, τι έχει καταφέρει μέχρι στιγμής η Ελληνική Λύση για τοπικά ζητήματα εδώ πέρα της Καβάλας? Είπατε, κάνατε αρκετές ερωτήσεις, οι οποίες έχουν αντίκρισμα, κύριε Πιπεριά. Τι βλέπετε? Βεβαίως έχουν αντίκρισμα, γιατί κοιτάξτε, όσο την εξουσία δεν την πιέζει και την αφήνει στο έλεος, η αλαζονία τους δεν έχει όρια. Αλλά όσο υπάρχουν κάποιοι που τους πιέζουν, όσο υπάρχουν κάποιοι που σπρώχνουν, όσοι υπάρχουν κάποιοι που σκαλίζουν και βγάζουν κάποια θέματα στην επιφάνεια, και όσο φοβούνται ότι θα πάρουμε εμείς, ας το πούμε, τα εύσημα από κάποιους ανθρώπους, ξέρετε, σπέβδουν να τα υλοποιήσουν για να πάρουν αυτοί τα εύσημα. Λοιπόν, είναι καλό η πίεση αυτή που γίνεται, γιατί και για τα σταφύλια έχουμε κάνει ερωτήσεις που πάθανε τεράστια ζημιά οι άνθρωποι. Έχουμε κάνει όπως επίσης αρκετές φορές ερώτηση για αντιχαλαζιακή προστασία να επεκταθεί και στις άλλες περιοχές. Έχουμε πιέσει πάρα πολλές φορές στο θέμα των απολυμμένων στα πετρέλαια στον νομό Καβάλας. Έχουμε κάνει μεγάλη πίεση για τους εργαζόμενους που ήταν στα λιπάσματα. Έχουμε κάνει προτάσεις για το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί στα πετρέλαια όλο αυτό κάτω, η κοιλότητα που έχει αδειάσει ο πετρέλαιο, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν αποθήκες. Για αποθήκη φυσικού αερίου, λέτε. Έχουμε κάνει ένα σωρό πράγματα και ερωτήσεις και προτάσεις. Όπως επίσης, μια που τώρα που μου έχετε, επειδή καταλαβαίνετε, εμείς στα μεγάλα κανάλια δεν πολύ βγαίνει ο πρόεδρός μας και εμείς. Είμαστε σχεδόν, μπορώ να πω, αποκλεισμένοι. Και μόνο τα τοπικά κανάλια και τα περιφερειακά κανάλια μας δίνουν βήμα και ακούγονται οι απόψεις μας. Είναι μια ευκαιρία να ενημερώσω τους ανθρώπους που μας βλέπουν ότι η Ελληνική Λύση έχει μέσα στην προηγούμενη χρονιά καταφέρει αρκετά πράγματα, και θέλω να αναφέρω έτσι ένα-δύο λεπτάκια κάποια πράγματα από αυτά για να τα μάθουν. Φυσικά. Μπορώ να έχω τον χρόνο, κύριε Τζικουταγιές. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα έχουμε καταθέσει σύσταση για εξεταστική επιτροπή για τις πρέσπες. Αυτή η σύσταση για εξεταστική επιτροπή χρειαζόταν 30 υπογραφές, αλλά δυστυχώς η Ελληνική Λύση έχει μόνο 10. Και ο πρόεδρός μας από βήματος Βουλής παρότρινε όλους τους Βορειλαδίτες και Μακεδόνες βουλευτές να βάλουν την υπογραφή τους, ούτως ώστε να υλοποιηθεί αυτή η εξεταστική, για να μάθουμε αν τελικά κάποιοι τα πήραν, κατά τα λεγόμενα του κυρίου Καμένου, ότι κάποιοι πήραν 50 εκατομμύρια ευρώ. Και πρέπει να μάθουμε, τα πήραν κάποιοι, δεν τα πήραν κάποιοι. Αν τα πήραν κάποιοι, δεν πρέπει να μάθουμε ποιοι τα πήραν. Βάζοντας την υπογραφή τους οι Βορειλαδίτες βουλευτές, δεν σημαίνει ότι θα πηγαίναν κάποιοι συνάδελφοί τους στη φυλακή. Βάζοντας την υπογραφή τους, γινόταν διερεύνηση αν κάποιοι κλέψαν ή αν κάποιοι τα πήραν για να προδώσουν τη Μακεδονία. Δυστυχώς όμως οι Βορειλαδίτες βουλευτές και Μακεδόνες δεν υπέγραψε κανένας. Όπως επίσης έγινε πρόταση από τον πρόεδρό μας να γίνει αποθήκευση και προαγορά συμβολέων φυσικού αερίου και πετρελαίου του 2021, το 2020, όταν το πετρέλαιο ήταν στα 18 δολάρια το βαρέλι. Επίσης, ο πρόεδρος μας έχει καταγγείλει από το βήμα της Βουλής πριν 2 εβδομάδες, ήταν από τις πιο σημαντικές στιγμές της Ελληνικής Λύσης μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, που από βήμα της Βουλής ο πρόεδρός μας κατήγγειλε τα φαν που παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων. 23 φαν κατήγγειλε, και όχι μόνο με το όνομα και επώνυμό τους, έβγαλε και φωτογραφίες τους στη δημοσιότητα από το βήμα της Βουλής και έδειξε και τα πρόσωπά τους. Μία πολύ δυνατή κίνηση, και δυστυχώς απεδείχθη ότι από όλα αυτά τα φαν που παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε αυτό που φοβόμασταν, ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες σε αυτές τις εταιρείες ήταν άτομα τα οποία ανήκουν στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Με το κυριότερο όνομα που μου έκανε και τεράστια εντύπωση, που δεν το περίμενα να το δω μέσα, ήταν της κυρίας Λούκα Κατσέλη. Εκεί έπαθα σόκατα όταν το είδα, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που είχε κάνει ένα νόμο που υποτίθεται θα προστάτευε τους δανειολήπτες. Λοιπόν. Όπως επίσης έχουμε καταθέσει μελέτη για τη δημιουργία πυρηνικού εργοστασίου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Έχουμε καταθέσει τροπολογία για να μην μπορούν να βγουν σε πληστηριασμό οι πρώτες κατοικίες. Έχουμε καταθέσει διάφορες ερωτήσεις
για την ΑΟΣ που έγινε με μειωμένη επίρρεια με τους Ιταλούς και με τους Αιγύπτιους. Λοιπόν, και θα ήθελα να ενημερώσω επίσης ότι εκτός από το ελληνικό κοινοβούλιο, κύριε Τζιμιδάκη, ο ευρωβουλευτής μας, ο Μανώλης ο Φράγκος, εμείς ξέρετε έχουμε έναν ευρωβουλευτή. Και ήθελα να ακουστεί αυτό για να δείτε ότι η δουλειά δεν γίνεται μόνο από την λύση στο ελληνικό κοινοβούλιο. Γίνεται πάρα πολύ δουλειά και στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο από τον Μανώλη τον Φράγκο. Έχουμε έναν ευρωβουλευτή εμείς και είναι από τους 700 και κάτι που είναι όλοι οι ευρωβουλευτές στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, είναι ο πρώτος σε ερωτήσεις σε όλη την Ευρώπη. Είναι ο πρώτος σε εργάτες και έχει καταφέρει πράγματα που δυστυχώς δεν βγαίνουν στη δημοσιότητα, όπως το ότι κέρδισε τη μάχη για τη φέτα και κατάφερε όλα τα φιλανδικά σούπερ μάρκετ να κατεβάσουν τα κουτιά που είχαν, που γράφαν όλα φέτα, που είχαν κλέψει την πόπη φέτα μας. Πάρα τέτοια πράγματα. Ναι, πείτε μου. Ναι, όχι, για την ΠΟΠ που είπατε τώρα. Οπότε αρκετά σημαντικά αυτά τα οποία, όπως είπατε, πέτυχε και ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης. Το γνωρίζουμε εμείς αυτό, κύριε Πιπεριά. Είναι ένα όντως πολύ μεγάλο επίτευγμα και πόσο μάλλον για τη ΦΕΤΑ, αλλά και για τις ερωτήσεις, όπως τονίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Φυσικά, τώρα η Ελληνική Λύση προετοιμάζεται και για τις εκλογές, έτσι, από τον Απρίλιο, λογικά, όπου θα ξεκινήσει. Πιθανότατα θα είστε εκ νέου στο ψηφοδέλτιο, όχι πιθανότατα, νομίζω είναι σίγουρο, σωστά. Ναι, θα είμαι υποψήφιος πάλι, εδώ στο νομό Καβάλας. Και ελπίζω και θέλω οι καβαλιώτες να στείλουν έτσι ένα ηχηρό μήνυμα ανατροπής στο παλιό και σάπιο κατεστημένο σύστημα των χρεοκοπημένων κομμάτων, γιατί εδώ θα πρέπει να δώσουν πάλι την πληροφορία ότι η Νέα Δημοκρατία χρωστάει, αυτή τη στιγμή έφτασε το χρέος της στα 420 εκατομμύρια. Ναι. Το χρέος του ΠΑΣΟΚ έχει φτάσει γύρω στα 340. Μάλιστα. Και το χρέος του ΣΥΡΙΖΑ έχει φτάσει γύρω στα 14 εκατομμύρια ευρώ. Η Ελληνική Λύση δεν χρωστάει ούτε μισό ευρώ και μπορώ να πω ότι είμαστε το κόμμα που είμαστε με θετικό πρόσημο στους λογαριασμούς και στα αυτά που έχει, τα χρήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε ελπίζω οι καβαλιώτες να δώσουν ένα ηχηρό μήνυμα στις επόμενες εκλογές και να τιμωρήσουν όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας έχουν φέρει μέχρι εδώ. Ελπίζω και για μία, έστω αυτή τη φορά να αναλογιστούν ότι όλα αυτά τα χρόνια η Καβάλα δεν έχει βγάλει βουλευτή από άλλο κόμμα. Μια ζωή έβγαζε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Δεν έχει βγάλει από άλλους χώρους. Και ελπίζω αυτή τη φορά να είναι μία έδρα της Ελληνικής Λύσης στην Καβάλα, όπως επίσης από ό,τι φαίνεται βγάζουμε έδρα και στην Δράμα και στον Εύρο. Οπότε η περιφέρειά μας, ελπίζω και εύχομαι στο επόμενο κοινοβούλιο να έχει τρεις βουλευτές στο ελληνικό κοινοβούλιο. Μάλιστα. Κύριε Πιπεριά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά. Κύριε Τζιμιδάκη, για το βήμα που μου δίνετε και ακούγονται οι απόψεις μας. Και συγγνώμη αν τα λέω τόσο γρήγορα, αλλά επειδή έχω πολλά πράγματα να πω και αγχώνομαι, να με συγχωρήσουν αν είμαι λίγο γρήγορος. Γιατί θέλω να πω στο δυνατό περισσότερα. Εντάξει. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάλι καλή χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε όλους και καλή χρονιά.